Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Λοιπόν, λίγο μαυρίλα αυτό το βίντεο, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Και τι, γιατί πρέπει και αυτά, δεν έχει γιατί πρέπει. Λοιπόν, Τέμπη, στα καλά καθούμενα έτσι λίγο πριν το μεσημέρι που καθόμουν, λέω, κάτσε ρε φίλε, λέω, πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε κάτι για τα Τέμπη ή να διαβάσω κάτι για τα Τέμπη, μια είδηση, ξέρω εγώ, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση πια, η οποία, προσέξτε, έχει γίνει πριν ούτε καν 1,5 χρόνο, δεν είναι δηλαδή ότι έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 5, 6, 7 χρόνια να πεις, εντάξει, έχει ξεχαστεί. Οπότε λέω, ξέρω εγώ, okay, ας μπω στα δύο μεγαλύτερα site της Ελλάδας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επισκεψιμότητας. Στο πρώτο θέμα και στο Α εφημερίδα, προφανώς στην αρχική δεν βλέπω κάτι, και κάνω search το section που έχουν για τα Τέμπη και στα δύο site τίποτα σημαντικό. Οκ, okay, λέω, ας μπω Twitter. Ας μπω Twitter να κάνω ένα search και εκεί πέρα τι βλέπω. Μόλις χθες ο Νίκος Πλακιάς έχει δώσει συνέντευξη στο Κόντρα. Ο Νίκος Πλακιάς είναι ο άνθρωπος, αν δεν θυμάστε, που έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα στα Τέμπη. Αποκάλυψε ότι τα οστά που βρέθηκαν στο σημείο κουλούρι ανήκουν στα κορίτσια του. Αληθεύει ότι για τα οστά τα οποία βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία υπάρχει ταυτοποίηση πλέον για τα πρόσωπα στα οποία ανήκαν αυτά τα οστά? Μα φυσικά υπάρχουν. Να σας το πω και πρώτη φορά ότι στο κουλούρι η ταυτοποίηση των οστών ήταν από τα δικά μου τα παιδιά. Αυτό το πληροφορηθήκατε όταν έγινε, το πληροφορηθήκατε αυτό με το την ανάλυση των... από τον, από τον Νοέμβριο. Okay, λοιπόν, ένα-ένα τα πράγματα. Για όσους δεν θυμάστε, το κουλούρι τι είναι? Είναι μια τοποθεσία στη Λάρισα, κοντά στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕ, όπου μετά το τραγικό δυστύχημα στήθηκε ένα άτυπο επιχειρησιακό κέντρο, δηλαδή στην ουσία... Τι κάνανε, συγκέντρωσαν όλα τα βαγόνια, τα διαλυμένα και αυτά, όλα τα στοιχεία τα συγκέντρωσαν εκεί. Και αυτά παραμένουν εκεί. Και τι είπε ο άνθρωπος χθες? Τους έχουν πει ότι ανάμεσα στα μπάζα, φανταστείτε τώρα, τα βαγόνια, τις λαμαρίνες, μαλακίες, 1,002 ξέρω εγώ, βρέθηκαν κόκαλα από τα παιδιά του. Και σε ένα σημείο της συνέντευξης μετά, ο άνθρωπος αυτός τι λέει? Πάνω σε αυτά στηρίχθηκαν οι κατηγορίες μας όταν κάναμε τις μηνύσεις κατά του αγοραστού και κατά παντός υπευθύνου για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα. Να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Πρώτον, τι εννοούμε μπάζωμα-ξεμπάζωμα? Θυμάστε στην αρχή που λέγανε οι συγγενείς και κόσμος και αυτά ότι παιδιά, μπαζώσατε τα Τέμπη, μπαζώσατε τόμπο δυστυχήματος. Αυτό που έχετε κάνει είναι έγκλημα στο έγκλημα. Και ήταν όλοι σε φάση στην κυβέρνηση. Και αυτά έβγαινε και ο Άδωνης, έβγαινε και αυτά και λέγανε ότι δεν ήταν μπάζωμα, ρίξαν απλά λίγο χαλίκι. Γιατί ξέρω εγώ έτσι έπρεπε, ήταν επικίνδυνο το σημείο, γιατί είχε χημικά, είχε πετρέλαια, ξέρω εγώ τι λέγανε και αυτά. Μετά από λίγο είπαν τελικά ότι ναι, οκ, okay, ήταν μπάζωμα, αλλά ήταν μπάζωμα προβλεπόμενο γιατί φροντίσαμε όλα τα στοιχεία να συλλεχθούν και αυτά και τέτοια. Οπότε είχε καθαρίσει ο τόπος από οποιοδήποτε στοιχεία, DNA, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε μπορούσε να βρεθεί εκεί πέρα που να είναι επιβαρυντικό για τον οποιονδήποτε και αυτά. Και το έχουμε φροντίσει πάρα πολύ το χώρο. Και αν θυμάστε, μετά τελικά βγήκε ότι ίσως δεν έπρεπε να γίνει τίποτα εκεί. Να το κάνουμε καθαρό, σαν να ξέρω εγώ, να υπάρχει ένα τόπο εγκλήματος σε ένα δωμάτιο. Και ξαφνικά να πάει, ξέρω εγώ, η σήμανση, να πάρει τα πρώτα στοιχεία και αυτά, whatever, να μην πάρει κανένα στοιχείο και μετά από 2-3 μέρες να γίνει ανακαίνιση στο δωμάτιο. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια τρέλα. Εντάξει, αυτό που συνέβη, δεν ξέρω, να σκεφτώ ή να διανοηθώ να έχει γίνει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Και μέσα σε όλα, κάπου έτσι πεταχτά στο open, πέτυχα και αυτό. Στο κάδρο μπαίνουν 4 πρόσωπα που διώκονται ποινικά για παράβαση καθήκοντος για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα υψηλό στέλεχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα υψηλό στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας, ένα στέλεχος της πολιτικής προστασίας και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη πριν από μερικούς μήνες και ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Διώκονται 4 για τον μπάζωμα που στην αρχή δεν είχε γίνει μπάζωμα. Και μέσα σε αυτά ποιος είναι? Ο αγοραστός για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Προσέξτε τώρα, δηλαδή και αστυνομία και πυροσβεστική και πολιτική προστασία τελικά διώκονται για μπάζωμα. Που στην αρχή είπαμε, δεν... Έλα μωρέ, τι μπάζωμα, τώρα ρίξαμε λίγο χαλί και εκεί πέρα να φύγουν τα χοντρά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Και να σου πω κάτι, ξέρεις τι με τσαντίζει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα? Ότι μιλάμε για μια τραγωδία, ίσως... Όχι ίσως, για τη μεγαλύτερη τραγωδία που έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία, ξέρω εγώ, 10-20 χρόνια. Και
η οποία, προσέξτε, έχει συμβεί 1,5 χρόνο πριν. Δεν έχει κλείσει καν 1,5 έτος από την τραγωδία. Και παρόλα αυτά έχουν γίνει τόσα πράγματα. Έχουν προσπαθήσει να το κάνουν να ξεχαστεί. Έχουν προσπαθήσει να μας βγάλουν τρελούς, να μας βγάλουν ψεκασμένους. Τι ασχολείστε τώρα, έτσι έπρεπε να γίνει. 1,002 πράγματα για το μεγαλύτερο έγκλημα τα τελευταία 20 χρόνια. Εγώ αλήθεια πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω που βρίσκουν το κουράγιο αυτοί οι άνθρωποι και εξολούνται ακόμα. Δεν είναι ότι δεν έχουν απέναντί τους ανθρώπους που δεν νοιάζονται. Έχουν απέναντί τους ένα ολόκληρο σύστημα που για κάποιο λόγο που δεν μπορεί να μας εξηγήσει κανείς απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα παλεύουν μόνοι τους.